εκκλησία της Σπάρτης, η τοπική μας, έχει μια ιδιαίτερη ευλογία σήμερα. Έχει μια ιδιαίτερη χαρά πνευματική, διότι γιορτάζει όλους εκείνους, οι οποίοι ή εγεννήθηκαν εδώ, στην ιστορική μας πόλη και επαρχία, ή έδρασαν εδώ πνευματικά και αγωνίστηκαν τον καλόν αγώνα της πίστεως και της αρετής, ή και επέρασαν από εδώ και συνέδεσαν το πέρασμά τους με κάποιο γεγονός, με κάποια ίσως και περιπέτειά τους, όπως συνέβη με έναν εκ των Αγίων των Λακώνων, που τους τιμούμε, των Άγιων Δημήτριων των Εκθισώας της Ολυμπίας. Ήρθε εδώ στο παζάρι και στο παζάρι τον έπιασαν οι Τούρκοι την ώρα που εξώνιζε, που αγόραζε τα απαραίτητα και από εκεί άρχισε το μαρτυριό του. Για τον κάθε χωριστά Άγιον έχουμε μιλήσει αρκετές φορές όλα αυτά τα ευλογημένα χρόνια που έχουν περάσει και είμαι σίγουρος ότι αν δεν ξεύρετε όλοι τις λεπτομέρειες της ζωής του και του μαρτυρίου τους, γιατί πολλοί από αυτούς είναι και μάρτυρες, όμως έχετε κάποια ιδέα και οπωσδήποτε είστε έτοιμοι να ακούσετε και κάτι ακόμη παραπάνω ή να φέρετε στο μυαλό σας αυτά που έχετε και στην καρδιά σας και να φιλοτιμήσετε, να μοιάσετε τους Αγίους. Αν αδελφοί μου συνειδητοποιήσουμε ότι είμεθα απόγονοι μαρτύρων, ότι μέσα στις φλέβες μας τρέχει αίμα ηρώων Αγίων της πίστεώς μας, τότε οπωσδήποτε θα θελήσουμε κάτι να κάνουμε κι εμείς, ώστε να ευαρεστήσουμε εις τον Θεό και να ευχαριστήσουμε και τους προγόνους μας, διότι θα είναι κρίμα να είμεθα ανάξιοι απόγονοι ηρωικών προγόνων. Σήμερα φιλοξενούμε στην πόλη μας και στη Μητρόπολη μας τον Θεοφιλέστατον Επίσκοπον Ρογών Κύριον Φιλόθεο. Είναι βοηθός επίσκοπος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερονήμου. Συνδέεται μαζί μου πνευματικά από χρόνια πολλά και τον παρεκάλεσα να έρθει για να αυξήσει τη χαρά μας και να δώσει και εκείνος τις δικές του αρχιερατικές και πατρικές ευλογίες στον καθέναν μας χωριστά και σε όλους μαζί. Τον παρεκάλεσα και απίφθηνε λόγων πνευματικής οικοδομής το βράδυ κατά την χωροστασία εις των Εσπερινών. Και η θέλησα σήμερα, παρά την συνήθειά μου, γιατί όταν καλώ κάποιον του τα δίδω όλα, και τη χωροστασία και τις ευλογίες και τις ομιλίες το βράδυ και το πρωί. Παρά λοιπόν τη συνήθειά μου, ήθελα να απευθύνω εγώ λόγων προς εσάς πνευματικής οικοδομής κατάλληλων, διότι έχει προκύψει ένα θέμα πολύ ευχάριστο. Για πρώτη φορά φέτος, στις 3 Ιουνίου θα γιορτάσουμε έναν Λάκωνα Άγιον επιπλέον. Μέχρι σήμερα, όπως ξέρετε, ξεκινήσαμε από τους 6, φτάσαμε στους 9 και τώρα είχαμε μέχρι πρότινος 25 και προσετέθη τώρα και ο Άγιος Γρηγόριος, ο Επίσκοπος Δέρκων, και θα μου πείτε τι δουλειά έχουμε εμείς με τους Δέρκους της Κωνσταντινούπολεως και με τον Άγιον Γρηγόριον, ο οποίος δεν γεννήθηκε εδώ, γεννήθηκε στη Σουμπάτα των Πατρών, ένα μικρό χωριουδάκι. Υπήρξε επίσκοπος Λακεδαιμονίας για 9 ολόκληρα χρόνια, τα πρώτα χρόνια της ζωής του, και πρέπει να γνωρίζετε ότι έγινε και σε ηλικία μόλις 27 ετών Μητροπολίτης Λακεδαιμονίας. Και η Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος αγιοκατέταξε τον Άγιο Γρηγόριο στα δέρτους της Εκκλησίας μας και όρισε να γιορτάζεται η μνήμη του στις 3, όπως είπα, Ιουνίου, και μαζί με τους άλλους Λάκωνες τον γιορτάζουμε και εμείς πλέον την δεύτερη Κυριακή των νηστιών. Ο Άγιος Γρηγόριος, ο οποίος δεν ήταν γνωστός στους χριστιανούς της εποχής μας εδώ της Σπάρτης, είναι ανάγκη να ακουστεί και το όνομά του και η πατρίδα του και η σταδιοδρομία του. Γι' αυτό ήθελα, μελετώντας την ζωή του και την ιστορία του, εγώ να γίνω ο μεσολαβητής για να ενημερώσω την αγάπη σας. Γεννήθηκε λοιπόν το 1750 στη Σουμπάτα των Πατρών. Ένα μικρό χωριουδάκι που σήμερα δεν ξέρω αν έχει καμιά δεκαριά ανθρώπους. Αλλά αυτά τα μικρά χωριά έχουν ιδιαίτερη αξία και σημασία και αυτά έδωσαν και στην Εκκλησία Αγίους και στην πατρίδα μας ήρωες. Από μικρός εφαίνεται έξυπνος, εφαίνεται πολύ εργατικός, τίμιος και σοβαρός και πρόσεχε πολύ τα λόγια του, τις σκέψεις του και τα έργα του. Σε αυτό όμως βοήθησαν πάρα πολύ οι ευλαβέστατοι γονείς του, Κανέλος ο πατέρας του είχε όνομα και Μαλάμο η μητέρα του. Τι ευλογημένοι γονείς! Σήμερα εμείς να κουβεντιάζουμε για αυτούς. Πόσοι άλλοι έζησαν σε αυτό το χωριό και διαμέσου των ετών που έχουν περάσει. Δεν ξέρουμε κανέναν από αυτούς. Βέβαια γνωρίζει ο Θεός τον καθέναν και το όνομά του και την ηλικία του, όπως είπαμε σε μια ευχή του Μεγάλου Βασιλείου προηγουμένως, αλλά εμείς δεν ξέρουμε τίποτε για αυτούς. Και μαθαίνουμε τώρα για τους γονείς του Αγίου Γρηγορίου. Μακάρι είναι οι γονείς που μπορούν να δίνουν ό,τι ιερό και όσιο έχει η καρδιά τους. Μακάρι οι γονείς να ανατρέφουν τα παιδιά τους εν παιδεία και νουθυσία Κυρίου. Τι να το κάνεις, αδελφέ μου, αναγωνίζεσαι να κληρονομήσεις στο παιδί σου διαμερίσματα, χρήματα, τα οποία σπαταλώνται από εκείνους που δεν τα έχουν αποκτήσει με ιδρώτα με πολλή ευκολία και είναι σαν να τους ετοιμάζουν τον τάφο τους και την καταστροφή τους, όταν όλα τους τα δίδουν και δεν αφήνουν περιθώρια για να χαρεί το παιδί από την απόκτηση δικών τους πραγμάτων. Πρωτίστως, αδελφοί μου, πρέπει οι γονείς να βλέπουν ότι σε αυτό το όμορφο μικρό παιδί υπάρχει μια αιώνια, αθάνατη και ανυπολόγιστης αξίας ψυχή και όπως φροντίζουν για το σώμα του παιδιού και για τη σταδιοδρομία του, πολύ περισσότερο πρέπει να φροντίζουν για την καλλιέργεια της ψυχής τους και για να τοποθετήσουν τον Θεό σαν σε θρόνο της ψυχής του παιδιού την παρουσία του εις το διηναικές. Τότε ήταν δύσκολο να σπουδάσει κανείς. Όμως η φιλομάθεια του Αγίου μας τον ανάγκασε να ξενιτευτεί και μικρός και πήγε στις περίφημες τότε σχολές της Δημητσάνας και του Ναυπλίου. Και όταν έβλεπαν οι γονείς του ότι είχε μεγαλύτερη έφεση για περισσότερα γράμματα, τον διευκόλυναν και πήγε στην Κωνσταντινούπολη και εφήτησε στη μεγάλη σχολή του γένους, η οποία έχει βγάλει Αγίους και μάρτυρες και ανθρώπους οι οποίοι ετίμησαν και το ελληνικό όνομα και την Ορθοδοξία μας. Ο Πατριάρχης Σοφρόνιος τότε έμαθε από τον σχολάρχη για την προκοπή του Γρηγορίου και τον πήρε στην Κωνσταντινούπολη μέσα στα Πατριαρχία και τον παρακολουθούσε με ανίστακτη φροντίδα. Του εφαίνετο ότι ήταν το παιδί, όπως λέμε, φαινόμενο, γιατί διεκρίνεται ως Θεόλου και όταν έκανε προσευχή και αν ήταν κάποιος κοντά και έβαζε αυτή στα ψιθυριστά λόγια του, θα άκουγε που μίλαγε στο Χριστό και με παράπονο και του περιέγραφε σαν να μην τα ήξερε ο Χριστός τα βάσανα του γένους μας και τον παρακαλούσε να τον αξιώσει κάτι να προσφέρει και αυτός. Στην Επανάσταση, στην εξέγερση των υποδούλων Ελλήνων, γιατί δεν πήγαινε πλέον άλλο. Την αποσταμένη ελπίδα αυτών των ανθρώπων παρακαλούσε το Θεό να την θεργέψει ο ίδιος ο ελευθερωτής ψυχών και σωμάτων Χριστός μας. Τον χειροτονή διάκονο, τον χειροτονή πρεσβύτερο και βλέποντας την αρετή του και την αξιοσύνη του, εισηγείται εις την Σύνοδο και εκλέγεται Μητροπολίτης Λακεδαιμονίας. Και έρχεται εδώ ύστερα από ένα χρόνο, το 1978, και γίνεται υποδοχή θριαμβευτική, διότι τότε ήταν χειρεύουσα η Μητρόπολης, αφού με άγριον τρόπον εδολοφονήθηκε ο προκάτοχός του και Μητροπολίτης Λακεδαιμονίας, ο Ανανίας. Γνωρίζετε ότι λειτουργήσε τη νύχτα στον αγώνα του Αγίου Δημητρίου στο Μιστρά και το πρωί, αφού εκκοινώνησε των αχράντων μυστηρίων, όρμησαν οι Τούρκοι μέσα, τον συνέλαβαν, τον χτύπησαν, του έσκησαν τα άμφια και τα ράσα και τον έσυραν εκεί στην πόρτα που υπάρχει απ' έξω το κυκλίδωμα και ακόμη φαίνονται οι σταγόνες του αίματος, τουλάχιστον έτσι τον παραδίδει και η αρχαιολογική υπηρεσία αυτών των τόπων, ως τόπων μαρτυρίου και δείγματος του αίματος του είναι ανεξίτηλες εκεί επάνω στην πέτρα. Όταν λοιπόν εδολοφονήθηκε ο Ανανίας, που και γι' αυτόν η τοπική εκκλησία μας έχει κάνει τα δέοντα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και αναμένεται όχι οι αγιοποιήσεις, αλλά η αγιοκατάταξη. Την αγιοποίηση την κάνει ο λαός. Ο λαός παραδέχεται έναν άνθρωπο ακούγοντάς τον και βλέποντάς τον, των λόγων του των Ορθόδοξων και την ενάρετη βιωτή και πολιτεία του. Και έρχεται μετά η Εκκλησία για να τοποθετήσει αυτόν ανάλογα με την ημέρα του θανάτου του ή του μαρτυρίου του στον κατάλογο των άλλων Αγίων που εορτάζουν και να παρακαλέσει το χριστιεπώνυμο πλήρωμα να αποδίδει τα δέοντα κατά την ημέρα της γιορτής του. Και περιμένουμε και την Αγιοκατάταξη του Αγίου Ανανία. Εμείς ωστόσο έχουμε προχωρήσει και γνωρίζετε όλες τις εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται κάθε χρόνο κατά την περίοδο αυτή. Έρχεται λοιπόν θριαμβευτής και αναπτερώνει την ελπίδα την αποσταμένη των προγόνων μας εδώ σε αυτόν τον τόπο και τοποθετείται ο λίχνος επάνω στο λιχνοστάτη. Δίδει όλο τον εαυτό, νέος όπως ήταν, γεμάτος ενθουσιασμό, ενδιαφέρεται για την κατάρτιση καλών κληρικών. Παίρνει νέους ανθρώπους που το έλεγε η καρδιά τους, που είχαν κλείσει μέσα στην καρδιά τους Χριστό και Ελλάδα, και τους βοηθάει να μάθουν γράμματα και τους χειροτονεί και επανδρώνει τις χειρεύουσες ενορίες. Ταυτόχρονα ενδιαφέρεται για την μάθηση της ιστορίας μας και πληρώνει από τη Μητρόπολη και από το Βαλάτιο το δικό του δασκάλους και μαθαίνουν τα Ελληνόπουλα των προγόνων μας εδώ που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν και μαθαίνουν γράμματα. Και μαζί με τον Χριστόν έλεγε και λέξεις καρδιακές για τον γένος μας, για την Επανάσταση, γιατί δεν μπορούσε πλέον, όπως είπα προηγουμένως, τον ζυγόν αυτόν να τον κρατάει περισσότερο από τα 400 χρόνια η φιλή μας. Όμως η δραστηριότητά του αυτή και προπάντων η φιλανθρωπία του, η οποία ήταν παρημιώδης, το πήραν οι Ειδησίοι Τουρκαλάδες που εδώ ήταν στο κεφάλι μας και τον ειδοποίησαν να προσέχει, διότι δεν θα έχει καλό ξεμπέρδεμα μαζί τους. Χωρίς δε να του πουν και τίποτε, ειδοποίησαν την Κωνσταντινούπολη, τον Σουλτάνο, και του μιλούσαν για τη δραστηριότητα του Γρηγορίου και παρακαλούσαν οι εδώ Τούρκοι να στείλει φιρμάνι ο Σουλτάνος περί της αποκεφαλήσεώς του. Βέβαια δεν εστάλει ποτέ τέτοιο χαρτί, όπως αναφέρει ο Φραντζής, ο ιστορικός που κατέγραψε πολλά γεγονότα και με λεπτομέρειες. Ήτανε θέλημα Θεού αυτό για να χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια. Όμως άρχισε να ακούγεται ότι οι ραγιάδες σηκώνουν κεφάλι και οι Τούρκοι για να ασφαλίσουν την αμαρτωλή ηρεμία τους εκάλεσαν τους αρχιερείς και προκρίτους της Πελοποννήσου στην Τρίπολη και αντί να τους φιλοξενήσουν, γιατί έτσι τους είχαν πει, τους βάζουν μέσα στη φυλακή. Θα ήθελα, γιατί δεν μπορώ περισσότερο χρόνο να χρησιμοποιώ και να σας κουράζω, να διαβάσετε τις περιπέτειές τους που επέρασαν στις φυλακές της Τρυπόλεως. Τους είχαν δέσει τον έναν με τον άλλον, ώστε να μην μπορεί ελεύθερα να κινηθεί ούτε μέσα στη φυλακή. Και από πλευράς ληστείας και από πλευράς βρωμιάς του τόπου εκείνου ήταν δυσπερίγραπτη η ζωή τους. Και αυτοί υπέμπαιναν και αγαπούσαν την Εκκλησία μας, αγαπούσαν τον Χριστό και έλεγαν στις προσευχές τους: «Εσύ για την αγάπη τη δική μας ανέβηκες στο Σταυρό. Τι πρέπει να κάνουμε κι εμείς για την αγάπη τη δική σου, τη δική μας προς εσένα? Είμαστε έτοιμοι να ακολουθήσουμε τα ίχνη σου». Εδέησε όμως και ελευθερώθηκε με κάποια μεσολάβηση γνωστού του ανθρώπου και ήρθε πάλι στην Σπάρτη. Αλλά για λίγο, διότι δεν εννοούσαν οι Τούρκοι της εποχής εκείνης που είχαν στα χέρια τους τα ενία της διοικήσεως και πρέπει να δείχνουν και καλή διαγωγή εις τον Σουλτάνο να τον ανεχθούν. Το κατάλαβε ο Άγιος και διαμέσου της Ήδρας έφτασε στην Κωνσταντινούπολη. Και ο Πατριάρχης και η Σύνοδος τον διευκολύνουν μεταθέτοντάς τον στην Μητρόπολη Βιδινίου, δηλαδή στη Μητρόπολη Βουλγαρίας. Και η Βουλγαρία τότε ως Εκκλησία υπήγετο στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Και εκεί έκανε το ίδιο. Έδωσε τον εαυτό του, μετάνοιες, λειτουργική ζωή, κάθε μέρα, πρωί και βράδυ, εσπερινό, θεία λειτουργία και στα πιο μικρά χωριά, και ενεψύχωνε ταυτόχρονα και τους Έλληνες και τους ετοίμαζε για την εξέγερση. Και εκεί το πήραν είδηση οι Τούρκοι και εκινδύνευσε να αποκεφαλιστεί και να δολοφονηθεί την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Το κατάλαβε πολύ περισσότερο το Πατριαρχείο και τον εκάλεσε εκεί κοντά και τον μετέθεσε στη Μητρόπολη Δέρκων. Δέρκη είναι τώρα ένα μικρό χωριό κοντά στην Κωνσταντινούπολη. Και τον είχε ο Πατριάρχης μόνιμον συνοδικών, μόνιμο μέλος της Συνόδου της Πατριαρχικής. Και έκανε και εκεί τα ίδια. Εκεί ετοίμασε θαυμαστά γεγονότα. Όλοι έτριβαν τα μάτια τους, γιατί όπως σας είπα διέθετε πάρα πολλές ικανότητες. Όμως ακούστηκε ότι στην Πελοπόννησο ξεκίνησε η Επανάσταση. Ακούστηκε ότι εδώ στη Μάνη χτύπησαν τα πρώτα όπλα. Το ίδιο και στην Καλαμάτα. Το ίδιο και ο παλαιόν πατρόν Γερμανός. Και οι Τούρκοι τότε αναστατώθηκαν και ο Σουλτάνος ρώτησε: «Με ποιους έχει σχέση αυτός ο παλαιόν πατρόν Γερμανός που εκήρυξε την Επανάσταση?» Και του είπαν: «Είναι πατριώτης του Γρηγορίου του Πέμπτου, του Πατριάρχου Σταντινοπόλεως. Είναι πατριώτης του Θεσσαλονίκης, του Επισκόπου και αυτός Δημητσανίτης. Είναι πατριώτης του Δέρκων». Οπότε τους καλεί στο σεράγι του ο Σουλτάνος και τους θέλει για ομήρους. Και με συμφωνία και του Οικουμενικού Πατριάρχου 6 αρχιερείς με επικεφαλής των Γρηγόριων των Δέρκων πηγαίνουν εις τον Σουλτάνο, αλλά πηγαίνουν για να μείνουν εκεί και να βασανίζονται μέχρι την ημέρα του μαρτυρίου τους. Αδελφοί μου, σε μια κουβέντα που έκανε ο Άγιος Γρηγόριος ο Δέρκων με τον Κωνσταντινοπόλεως, του είπε του Πατριάρχου, ο δικός μας πλέον Άγιος: «Παναγιώτατε, αν δεν προλάβουμε να λειτουργήσουμε στην Αγία Σοφία και να κοινωνήσουμε των αχράντων μυστηρίων, θα τα ειδούμε αυτά από τον ουρανό να γίνονται και όχι πολύ αργά». Ακούστηκε στη συνέχεια ότι ξεσηκώθηκε η Πελοπόννησος. Οπότε οι φυλακισμένοι πλέον αρχιερείς δεν είχαν καμία ελπίδα για να ζήσουν. Μέσα στη φρίκη της φυλακής, στην απομόνωση και στην εξαντλητική νηστεία, ο Άγιος Γρηγόριος έδινε θάρρος και στους άλλους και τους έλεγε: «Αδελφοί, όταν διαβάζαμε τα συναξάρια των Αγίων Μαρτύρων, δεν συγκινούμεθα, δεν λέγαμε πόσο μακάρι είναι, έφτασε η σειρά μας. Ετοιμαστείτε». Και επειδή είχε και το χάρισμα των ποιητικών, έκανε ποιήματα προς την υπεραγίαν Θεοτόκον και έφτιαγνε και ύμνους προς τον Ιησούν Χριστόν. Και το σπουδαιότερο, έφτιαξε έναν υπέροχον ύμνον προς τον Κύριον και του διεξετραγώδη σε αυτόν τον ύμνο τα βάσανα της πατρίδος και τον παρακαλούσε να επέμβει. «Μη χρονίσεις, Κύριε, έλα, σε περιμένω, σε περιμένει ο λαός, ο διψασμένος θέλει το νερό να ξεδιψάσει, ο πεινασμένος θέλει τροφή πνευματική για να σταθεί στα πόδια του, για να συνεχίσει την ιστορία του και την ζωή του». Στο σπίτι του πριν πάει στη φυλακή, επέρασε, ποιος νομίζετε, ο Παπαφλέσσας και στο σπίτι του εμοιήθηκε στα μυστικά της φιλικής εταιρείας. Από το σπίτι του πέρασε ο Ρήγας ο Φεραίος και είχαν ανταλλάξει όλα εκείνα τα ενθουσιαστικά μηνύματα τα οποία τους έκαναν να μην υπολογίζουν τον εαυτόν τους και να είναι έτοιμοι για θυσία. Και στο σπίτι του έγινε και η εκλογή του Γρηγορίου του Πέμπτου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, γιατί ήταν εμπερίστατο το Πατριαρχείο και δεν μπορούσαν να κάνουν την εκλογή όπως άλλοτε. Και έγινε στο σπίτι του, που σημαίνει ότι ήταν πολύ σημαίνον πρόσωπο. Προηγήθηκε η εκτέλεση του Γρηγορίου του Πέμπτου δια απαγχωνισμού, το γνωρίζουμε όλοι αυτό. Και τους άλλους τους άφησαν ακόμη σαν ομήρους, μήπως καταφέρουν οι Τούρκοι και ηρεμήσουν τους Ραγιάδες. Και ήρθε και η μέρα η δική τους και οι 6 αρχιερείς με επικεφαλής των Γρηγόριων κρεμάστηκαν, άλλοι εδώ και άλλοι εκεί, άλλοι δηλαδή κοντά μέσα στο Φαλάρι και άλλοι στην περιοχή των Θεραπνών, εκεί της Κωνσταντινούπολεως του Πόντου. Πριν όμως γίνει αυτό, μέσα στη φυλακή έψαλαν την ακρόσιμη ακολουθία τη δική τους και ο Γρηγόριος εμνημόνευσε τους άλλους, εμνημόνευσε και τον εαυτόν του και ύστερα τον εκκρέμασαν 3 ολόκληρες ημέρες. Την ημέρα ο ήλιος έκανε ακτινοβόλο το σώμα του όπως ήταν κρεμασμένο και τη νύχτα, και το λέγει αυτό ο άνθρωπος που ήταν αυτόπτης, ήτανε ο δήμιός τους, ο οποίος μετά μετάνιωσε και έλεγε όλες τις λεπτομέρειες τις οποίες ευίωσε. Και τη νύχτα ένα φως ολόλαμπρο έβγαινε από το στόμα του, έβγαινε από το πρόσωπό του και από όλο το σώμα του και έδειχνε και τούτο τη μεγαλοσύνη του και την αγιότητά του. Την 3η μέρα τον ξεκρέμασαν, τον ποδοπάτησαν, τον έσερναν στους δρόμους της Κωνσταντινούπολεως και τον πέταξαν μέσα στα νερά του Βοσπόρου και έτσι αυτή η θάλασσα, η ιστορική, έγινε ο υγρός τάφος του. Ένα χρόνο μετά, την ημέρα δηλαδή που έπρεπε να γίνει το μνημόσυνο του, ο Κωνσταντίνος, ο οικονόμος, ο εξοικονόμων, έκανε έναν υπέροχο λόγο. Δεν μπορώ όλο να σας τον πω, θα σας πω μόνο τον επίλογο. Τι έλεγε? «Μεγάλε των Δέρκων και της Αγίας Συνόδου Φωστήρα, Ω Γρηγόριε, το καύχημα της Πελοποννήσου και πάσης Ελλάδος, η λαμπάς της Εκκλησίας και της Θεολογίας, η σάλμιξ του Θείου Κηρύγματος, ποιμήν αγαθέ, του οποίου τα σαρετάς και τους αγώνας και τους κινδύνους, μαρτυρούσε η Λακεδαίμον, η Βιδίνη και οι Δέρκων Μητρόπολες, 3 επαρχίες, τας οποίες την μία μετά την άλλη επίμανες Θεοφιλός και Θεαρέστος». Γι' αυτό λοιπόν προσωπικά εκφράζω ευγνώμονες ευχαριστίες προς την Ιεράν Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, διότι αγιοκατέταξε και τον Άγιο Γρηγόριο που συνδέεται με μας δια της ποιμαντορίας του και δίδει μια ευκαιρία να μιλήσουμε με την γλώσσα της καρδιάς για το έθνος μας, για την αγάπη που είχαν κάποιοι, για την αγάπη που δεν έχουν κάποιοι άλλοι, για τον αγώνα εκείνων που δεν περιορίστηκε μόνο στον λόγο τους, αλλά στη θυσία των υπαρχόντων τους και ακόμη στη θυσία του αίματός του. Αδελφοί μου, αυτός ήταν με απλά λόγια ο Άγιος Γρηγόριος ο Δέρκων, ο Άπολα και Δαιμονίας. Κοντά στους άλλους Λάκωνες θα έχουμε και ακόμη έναν προστάτη και βοηθών και άνθρωπον Άγιον, ο οποίος θα μιλάει και για μας. Και επειδή αύριο, 21 Μαρτίου, γιορτάζει ο Όσιος Σεραπείων, που είναι και αυτός Λάκωνας, δύο λόγια μόνο και για αυτόν, γιατί γι' αυτόν δεν έχουμε πει τίποτε. Γεννήθηκε και έζησε τα πρώτα χρόνια της ζωής του στα περίχωρα της Αλεξανδρίας. Πιστός, γεμάτος αγάπη, γεμάτος θυσιαστική αγάπη, έτοιμος να δώσει τα πάντα για τον Χριστό. Μια μέρα, στον δρόμο που πήγαινε από το κελί του σε ένα άλλο μέρος που είχε επισημάνει για να μιλήσει και να πει για τον Χριστό, βλέπει στον δρόμο έναν γυμνόν. Βγάζει αμέσως το πανωφόρι του και τον τίνει και προχωράει στη δουλειά του. Μα μπροστά του παρουσιάζεται άλλος ημίγυμνος. Το σώμα του ήταν μελανιασμένο και απλώνει τα χέρια του και ζητάει συμπαράσταση. Τότε βγάζει και το άλλο ρούχο του και του το δίνει. Και όταν γυρίζει στο κελί του και του λένε «Τι είναι αυτά, πού είναι τα ρούχα σου, ποιος σου τα πήρε», απαντάει «Αυτό με εγύμνωσε» και έδειξε το Ευαγγέλιο που κρατούσε στα χέρια του. Πράγματι, εφήρμοσε τη διδασκαλία του Ευαγγελίου και αυτός προτίμησε τίποτε να μην έχει, προκειμένου ο άλλος να αντιθεί και λίγο να ζεσταθεί. Αυτός λοιπόν στην περιοδία, γιατί αυτό που είχε μέσα του και χαίρετο η ψυχή του, ότι είχε τον Χριστό και τον ελάτρευε πνεύματι και αληθεία, ήθελε να το μεταφέρει και στους άλλους. Είχε δηλαδή ζήλων ιεραποστολικών. Έφτασε στην Αθήνα και ύστερα ήρθε εδώ στη Σπάρτη. Άρχισε την ομιλία σε ομάδες ανθρώπων και σε χωριά της περιοχής και έμαθε ότι εδώ στη Σπάρτη υπήρχε ένας άρχοντας, αλλά ήταν ειδωλολάτρης, δεν είχε καμία σχέση με τον Θεό των αληθινών. Έμαθε λοιπόν ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν και σημαίνον πρόσωπο και δεν έπρεπε να πάει χαμένος. Βάζει κάποιον γνωστόν να του πει του άρχοντα να με αγοράσει ως υπηρέτη του. Εγώ επειδή είναι καλός άνθρωπος θέλω να καθίσω κοντά του. Και είχε το στόχο του, είχε το σκοπό του και τον αγόρασε και έγινε υπηρέτης και έκανε όλες τις δουλειές και τις πιο ευτελείς. Και ο στόχος του ήταν όχι μόνο να εξυπηρετήσει με αυτόν τον τρόπο τον άρχοντα, αλλά και να τον κάνει να πιστέψει. Και τα κατάφερε, αδελφοί. Βλέπετε, και ο υπηρέτης ακόμη, και έχουμε τέτοια πολλά περιστατικά, και η Αγία Παρασκευή από υπηρέτρια βοηθήθηκε, και η Αγία Ελέσσα και πολλοί άλλοι. Δεν έχει αξία, δεν έχει σημασία το αξίωμά σου, έχει σημασία η αξία σου. Και είχε την αξία ο Άγιος και τον έφερε στον δρόμο του Θεού, συνετέλεσε το συντομότερο να γίνει η βάπτισή του και τότε παρουσιάστηκε μια μέρα και του είπε «Άρχοντά μου, δεν ήθελα να κρατήσω τα χρήματα που έδωσες για την αγορά μου, τα έχω εδώ στην τσέπη μου, σου τα προσφέρω. Άλλος ήταν σκοπός μου, δεν ήθελα τα χρήματα, ήθελα την ψυχή σου να εξαγνήσεις και στο Θεό να παραδώσεις». Αυτός ήταν ο Άγιος Σεραπείων με δύο απλά λόγια. Και επειδή αυτά έγιναν και εδώ στη Σπάρτη, εμείς τον κατατάξαμε μεταξύ των άλλων. Χριστιανοί μου αγαπητοί, δεχτείτε τις ολόθερμες ευχές μου για την μεγάλη αυτή γιορτή των Λακώνων Αγίων. Εύχομαι ο Πανάγαθος Θεός, που πάντα την Εκκλησία μας την αγαπάει και την περιθάλπει, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή, να διώξει από πάνω μας αυτό το κακό που μας βρήκε, να διώξει από πάνω μας αυτήν την φοβία εξαιτίας της πανδημίας και η γιορτή των Λακώνων Αγίων να επανέλθει όπως μπροστά από 3 χρόνια. Να είναι μεγαλοπρεπής, να συμμετέχουν άνθρωποι και άνθρωποι όπως άλλοτε και όλοι να επικαλούμεθα την βοήθειά τους και την συναντήληψή τους στη δύσκολη ζωή την οποία ζουν.